δικού δικτύου των ομών Εύρου και Ροδόπης έχει σχηματιστεί παγετός από τις πολικές θερμοκρασίες, ενώ λόγω χιονόπτωσης δεν λειτουργήσαν τα σχολεία στη Σαμοθράκη. Επίσης, λόγω του ψύχους δεν λειτουργήσαν και τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον ομό Ροδόπης. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα των δύο νομαρχιών κατάφεραν να κρατήσουν ανοιχτό το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ ειδικά συνεργεία ρίχνουν αλάτι για την αντιμετώπιση του παγετού. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο από Αθήνα προς το αεροδρόμιο Δημόκρητος, ενώ παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλιο από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Νομάρχα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από ό,τι γνωρίζουμε, τα πράγματα είναι σε ύφεση στον ομό Ροδόπης, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα δηλαδή. Ναι, έχουν ομαλοποιηθεί. Υπήρχε μια έξαρση των καιρικών φαινομένων, αλλά η Ροδόπη και η Θράκη έχει διαφοροποιηθεί από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντως, για μια άλλη φορά, ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός έκτακτης παρέμβασης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια όλους μου τους συνεργάτες, τους περισσιακούς παράγοντες που σε μια μέρα γιορτής ήταν πάνω στα μηχανήματα μέχρι ξημερώματα. Κύριε Νομάρχα, σε ποιες περιοχές κυρίως είχαμε προβλήματα με το χιόνι και πυκνή ενδεχομένως χιονόπτωση? Στην παραλιακή ζώνη, Φανάρι Μαρόνια και στην ορεινή Ροδόπη. Υπήρχε και μια πτώση του ρεύματος στη ΔΕΗ. Έχουν όλα αποκατασταθεί. Εγώ το πρωί ήμουνα στις οριογραμμές της Βουλγαρίας. Περιόδευσα σε όλους τους οικισμούς της περιοχής της Οργάνης. Η κατάσταση πλέον είναι πλήρως ελεγχόμενη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για επιδείνωση και μέσα στο Σαββατοκύριακο των καιρικών φαινομένων? Όχι, η πρόγνωση μιλάει για ύφεση των καιρικών φαινομένων. Πάντως, πέρα από τις προγνώσεις, εμείς είμαστε σε γρήγορση. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όλος ο μηχανισμός αναμένει την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νομάρχα. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό σας βράδυ. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημαρχίας στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συνήλθαν σε κοινή σύσκεψη οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του Συνασπισμού, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του Δίκη μετά από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου Κομωτινής, Τάσου Βαβατσικλή. Τα θέματα που απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η παραχώρηση των δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική τους προβολή, καθώς και η ένταξη έργων στο πρόγραμμα 7, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσου Βαβατσικλής. Ο Βατζικλής τόνισε πως παρόλο που η προεκλογική εγκύκλειος για την πολιτική διαφήμιση επιτάσσει την κατανομή χώρων ανάλογα με τη δύναμη των κομμάτων, ο ίδιος είναι αντίθετος και προτείνει ίση και δίκαιη κατανομή χώρων σε όλα τα πολιτικά κόμματα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε αυτά που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Αρχή με πρωτοβουλία της κάλεσε όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον όλα τα κόμματα που έχουν εκπροσώπηση στον νομό Ροδόπης. Εκ μέρους των κομμάτων ήταν παρόντες ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Πετρίδης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας Κοτσάκης Δημήτριος, ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού και υποψήφιος βουλευτής Στρατιάδης Ανέστης, ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Ταξόπουλος Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος του Δίκη και υποψήφιος βουλευτής Γιώργος Μποντρότσος και ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ Σάρκας Χρήστρος. Μετά από συζήτηση και αφού διατυπώθηκε ευθαρσώς η θέση της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά το αναλογικά και ίσα που λέει ο νόμος, ότι η Δημοτική Αρχή είναι αντίθετη με τη συγκεκριμένη ρύθμιση και προτείνει σε όλα τα κόμματα την ίση και δίκαιη κατανομή των χώρων, μικρά και μεγάλα, ως διασώτης πάντοτε της ιδέας αλλά και του γεγονότος ότι δεν προδικάζονται οι εκλογές από τώρα αλλά από τις εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004. Συναποφασίσαμε όλα αυτά τα οποία ανέκρινε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρόγραμμα 7 του Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνική Πόρη, εξασφαλίστηκε η πίστοση των 890.000 ευρώ για το Δήμο Κομωτινής και ήμασταν υποχρεωμένοι σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαλέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε την ένταξη των έργων σε αυτό το
ποσό, με αυτό το ποσό. Η ημερήσια διάταξη, στην ημερήσια διάταξη συμπεριλήφθηκε και το θέμα η ένταξη έργων στο πρόγραμμα 7. Έτσι ενδεικτικά αναφέραμε στην ανέγερση δημοτικού κτηρίου στην οδό Ακαβύρων ενδεικτικού προπολογισμού 550.000 ευρώ για την δημιουργία αιθουσών απασχόλησης ΑΜΕΑ αλλά και νέων του Δήμου. Είναι το κτίριο που είχαμε προαναγγείλει και κατά τη συζήτηση του δημοτικού προγράμματος, του τεχνικού δημοτικού προγράμματος και κατά τον προπολογισμό, όπου στην πολυκατοικία αυτή θα στεγαστούν και όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ή σύλλογοι ευπαθών ομάδων. Η Χριστίνα Σάκαρη, μια νέα κοπέλα από την Αργυρούπολη της Αθήνας με γονείς πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, φεύγει για σπουδές στη νομική σχολή της πόλης της Κομωτινής, αφήνοντας πίσω της τον πολύ αγαπημένο της Φίλιππο, το γιο ενός πάμπλου του γιατρού από το Κολωνάκι. Η Χριστίνα, παρά τις υποτιθέμενες κοινωνικές και οικονομικές διαφορές τους, διατηρεί με τον Φίλιππο ένα πολύ σοβαρό δεσμό. Όμως οι δυο μας ο Μουράτ κατοικεί στην Κομωτινή και ανήκει στη μουσουλμανική μειονότητα που ζει στην περιοχή. Είναι δάσκαλος μέλος μιας πολύ δεμένης και αγαπημένης οικογένειας και είναι αραβωνιασμένος με τη Μελέκ. Επί 3 χρόνια η Χριστίνα και ο Μουράτ ζουν ο καθένας στη ζωή του στην ίδια πόλη, την Κομωτινή, αλλά αγνοούν εντελώς την ύπαρξη ο ένας του άλλου. Ως που ξαφνικά, ακριβώς μόλις συμπληρώνονται τα 3 αυτά χρόνια, ένα τυχαίο ή μοιραίο γεγονός τους φέρνει κοντά. Απρόβλεπτα, καταλυτικά, μόνιμα και οριστικά. Οι εξελίξεις της ζωής τους είναι ραγδαίες. Μαζί, η Χριστίνα και ο Μουράτ θα ξεπεράσουν κάθε είδος κοινωνικής ή άλλες προκαταλήψεις και θα βιώσουν τον απόλυτο έρωτα, το απόλυτο πάθος. Για να είναι μαζί, αποφασίζουν να θυσιάσουν τα πάντα, αποφασισμένοι να πληρώσουν κάθε τίμημα, όταν να είναι μαζί, ώσπου έρχεται εκείνη η μοιραία στιγμή που επέρχεται η λυτρωτική για όλους κάθαρση. Κι εγώ λαός και εσύ λαός. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε αυτόν τον τόπο, κατάλαβα ότι για τη ζωή μου τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να είναι πια το ίδιο. Κάτι στο χρώμα της πόλης, κάτι στην μυρωδιά της, κάτι δεν μπορώ να το περιγράψω. Ίσως τα λόγια που θα χρησιμοποιήσω να χάσουν τη σημασία τους. Να μην μπορώ να περιγράψω αυτό που αισθάνθηκα όταν πρωτοβρέθηκα εδώ. Πέρασα 4 πάρα πολύ ευτυχισμένα χρόνια θετικά στην υπέροχη αυτή πόλη. Αυτά δήλωνε η συγγραφέας του βιβλίου Αναστασία Καλιοτζή στις 15 Νοεμβρίου του 2001. Σήμερα η δική της οπτική για την Κομωτινή εμπνέει τη σκηνοθετική μπαγκέτα του Μανούσου Μανουσάκη. Τα γυρίσματα του έργου θα ξεκινήσουν περίπου τον Ιούνιο, ενώ ο σκηνοθέτης από σήμερα ξεκίνησε το διερευνητικό του ταξίδι στη Ροδόπη και τις συναντήσεις με ανθρώπους και γειτονιές. Το Art Channel συνάντησε τον σκηνοθέτη των επιτυχιών, μεταξύ αυτών το Άγγιγμα Ψυχής και η Ψήθυρη Καρδιάς κατά το παρελθόν. Δίπλα του και σήμερα βρισκόταν η μούσα του, η σύντροφός του Μαρία. Κύριε Μανουσάκη, καλώς ορίσατε στην Κομωτινή. Καλώς σας βρήκαμε. Είχατε ήδη από το πρωί επαφές με κάποιους τοπικούς φορείς. Ναι, συναντάμε κόσμο, υποθέτουμε, ελπίζουμε του χρόνου η σειρά που θα κάνουμε να γυριστεί εδώ. Ακόμα ψάχνουμε τους χώρους, είναι αρκετά νωρίς. Αλλά έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία γιατί είναι μια δύσκολη σειρά που αφορά τις πολιτιστικές πολυφωνίες περιοχής της Ροδόπης και έτσι ήρθαμε σε Ξάνθη για αυτόν τον λόγο. Μιλούμε βέβαια για το βιβλίο της Αναστασίας Καλιοτζή. Ναι, το «Μη μου λες αντίο». Μιλάμε για το βιβλίο της Αναστασίας, της Καλιοτζή, «Μη μου λες αντίο», το οποίο είναι πολύ όμορφο και πολύ εκμεταλλεύσιμο με την καλή έννοια για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική πολυπολιτισμική σειρά. Μόνο ένα ερώτημα θέλω. Πείτε μου μια εικόνα που έχετε σήμερα, τώρα, στο πρωινό σας για την Κομωτινή. Ταχύτητα. Τρέχουμε συνέχεια από το πρωί, τουλάχιστον δεν προλάβουμε να δούμε τίποτα στην ουσία του. Περνάμε σαν σφαίρα από παντού. Καλώς ορίσατε. Για τον Ιούνιο το γυρίσματε. Ναι, εκεί ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά που μας υποδεχθήκατε με τόση ζέστη και με τόση αγάπη.
Σας ευχαριστούμε και θα ξανασυναντηθούμε πολύ σύντομα. Η εντύπωση που ο δημοσιογράφος αποκομίζει είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο απλό, προσινή, με σεβασμό στον τόπο που τον φιλοξενεί και μεγάλη διάθεση να ακούσει. Οι δύσπιστοι δεν έχουν παρά να το διαπιστώσουν. Αναβλήθηκε η σημερινή προγραμματισμένη εκδήλωση που ήταν να πραγματοποιηθεί σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας, καθώς η ραγδαία επιδείνωση του καιρού δεν επέτρεψε στον επίσημο προσκεκλημένο της εκδήλωσης, τον γνωστό λεωγράφο Παναγιώτη Μιλωνά, να παρευρεθεί στην Κομωτινή. Δυστυχώς αναβλήθηκε σήμερα για λόγους ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών συνθήκων, όπου το Ελευθέριος Βενιζέλος, το αεροδρόμιο Αθηνών, είναι κλειστό. Επομένως, ο κύριος Παναγιώτης Μιλωνάς, ο γνωστός λεωγράφος, δεν μπόρεσε να βρίσκεται κοντά στην εκδήλωση που διοργανώθηκε σήμερα στην Κομωτινή. Μας έστειλε όμως το ακόλουθο μήνυμα. Φίλες και φίλοι, θρακιώτες και θρακιώτισες, ροδοπίτες και ροδοπίτισες. Λυπάμαι ειλικρινά που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα και κρατούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κλειστό, δεν μου επέτρεψαν να βρεθώ μαζί σας στην αγαπημένη Θράκη, στην εκδήλωση του καλού μου φίλου, ενός ανθρώπου που εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί είναι ένας φλογερός θρακιώτης, πιστός στις αξίες και τα ιδανικά της παράδοσης του τόπου του. Αν και δεκαετίες ασχολούμαι με την καταγραφή της παράδοσης και της λαογραφίας, είναι η πρώτη φορά που προσκλήθηκα στη Θράκη για να συζητήσω και να καταγράψω την εξαιρετικά σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσουν στην περιοχή δραστήριοι πολιτιστικοί σύλλογοι. Να κρατήσετε, φίλες και φίλοι, την ιστορία και να μην ξεχνάτε τις παραδόσεις των παππούδων και των πατεράδων σας. Είμαι στη διάθεσή σας να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις σε όποια προσπάθεια χρειαστεί, δεσμευόμενος να επισκεφτώ σύντομα την πολύ αγαπημένη μας Θράκη. Για αίθημα μεταμφίεσης χορού, τραγουδιού και πράξεων που σχετίζονται με το γενετήσιο ένστικτο και τα οποία αναβιώνουν κατά την περίοδο της αποκριάς στην οποία βρισκόμαστε, έκανε λόγο ο επίκουρος καθηγητής λαογραφίας Μανώλης Βαρβούνης. Ο κύριος Βαρβούνης τόνισε ότι τα περισσότερα από αυτά τα αίθημα αποσκοπούν στη γονιμότητα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην Εκκλησία η οποία δεν τα δέχεται. Βρισκόμαστε στην περίοδο της αποκριάς, η οποία είναι ενδιάμεση ανάμεσα στο χειμώνα και στην άνοιξη. Και είναι γνωστό ότι πάρα πολλά έθιμα αυτή την περίοδο αποσκοπούν κυρίως στη γονιμότητα. Έχω ξαναπεί και είναι κοινός τόπος ότι αυτά τα έθιμα ξεκίνησαν σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ήταν σίγουροι όταν το φθινόπωρο έσπερναν το σπόρο, εάν την άνοιξη ο σπόρος αυτός θα φύτρωνε. Και πίστευαν ότι έπρεπε με κάποιο συμβολικό, με κάποιο μαγικό τρόπο να ενισχύσουν αυτή την καρποφορία της γης, από την οποία εξαρτώνταν και η επιβίωση και η ζωή τους. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλα αυτά τα έθιμα, τα οποία κυρίως είναι έθιμα μεταμφίεσης, χορού, τραγουδιού και πράξεων που σχετίζονται με το γενετήσιο ένστικτο. Δηλαδή είτε λεκτικών είτε μιμητικών αναπαραστάσεων της σεξουαλικής πράξης. Πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθούσαν τη γη να καρπίσει, να γονιμοποιηθεί. Αργότερα, όταν ήρθε ο χριστιανισμός, επειδή δεν μπόρεσε να ξεριζώσει αυτές τις γιορτές από τον κόσμο, αυτό έχει συμβεί πολλές άλλες φορές, προσπάθησε να τις μεταστοιχειώσει επί των χριστιανικότερων, να τους δώσει δηλαδή ένα χριστιανικό περιεχόμενο. Και έτσι οι απόκριες, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, είναι η περίοδος η οποία προετοιμάζει για τη Σαρακοστή, που είναι ως γνωστόν η περίοδος των 40 ημερών που προετοιμάζει για τη γιορτή του Πάσχα. Ο λαός όμως, συνδυασμένα με την χριστιανική σηματοδότηση της γιορτής, κράτησε και τα παλαιότερα ειδωλολατρικά πρότυπα με τα οποία η Εκκλησία διαφωνεί και τα οποία η Εκκλησία καταδικάζει. Και γι' αυτό βλέπετε ότι και πηγαίνουμε στην Εκκλησία και ανοίγει το Τριώδιο, δηλαδή το εκκλησιαστικό βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε τους ύμνους, αλλά ταυτοχρόνως κάνουμε και τις μεταμφιέσεις και λέμε τα τραγούδια τα βομολογικά που έχουν σαφώς προχριστιανική καταγωγή. Η παρουσίαση του προγράμματος Πρωτοβουλία Εξαγωγές 2003 συνδιοργάνωσε χθες το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπη και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου. Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια της ημερίδας ενημέρωσης με θέμα «Η πολιτική εξωστρέφεια του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και εμπλοκή των επιχειρήσεων των μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου». Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία Εξαγωγής 2003 πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά ένα περιορισμένο αριθμό μέσων μαζικής ενημέρωσης και στοχεύει στην κάλυψη των βασικών αδυναμιών που εμφανίζουν οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων και στην καθοδήγησή τους μέσω εξαγωγικών σχεδίων στις ξένες αγορές, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτρη Μάρδα.
Ο κ. Μάρδας μεταξύ άλλων τόνισε τον δυναμικό απολογισμό του 2003 αλλά και τους στόχους το 2004 που έχει να κάνει με την έναρξη μιας συνεχούς επικοινωνίας με ηλεκτρικό τρόπο με όλους τους συλλογικούς φορείς της χώρας αλλά και στη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός Μητρώου Συμβούλου Επιχειρήσεων. Να καθοδηγήσει αυτές τις επιχειρήσεις στις ξένες αγορές και εκείνο που θέλουμε είναι το εξής. Όλη αυτή η διαδικασία της παρακολούθησης και όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος τα δίνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ιστοσελίδας μας σε όλο τον κόσμο και στο πλαίσιο μιας μόνιμης επικοινωνίας που έχουμε με το επιμελητήριο της Κομωτινής όπως και με πολλά επιμελητήρια στέλνουμε όλη αυτή τη δουλειά η οποία παράγεται στο άτομο που αποτελεί σύνδεσμο του επιμελητηρίου με εμάς. Εμείς θέλουμε να συγκεντρωθούν εδώ κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες να θέλουν να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα και να έχουν μία άμεση επαφή με όλη αυτή τη διαδικασία εξέλιξης του προγράμματος που θα τις οδηγήσει στις ξένες αγορές, με ηλεκτρονικό τρόπο να παραλαμβάνουν τα πάντα εδώ ή στις επιχειρήσεις αν έχουν κάποιον υπολογιστή και ταυτόχρονα να θέτουν ό,τι απορίες και ερωτήσεις έχουν σε μας. Εμείς έχουμε ένα επιτελείο το οποίο επεξεργάζεται αυτές τις ερωτήσεις, θα στέλνει τις απαντήσεις και έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έχοντας ως πειραματόζω μπορούμε να πούμε 24 επιχειρήσεις στην Αθήνα θα μπορούμε να καθοδηγούμε ένα σύνολο επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα που θα ενδιαφερθεί για αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια όλη η επικοινωνία καταλαβαίνετε γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, τα πάντα δίνονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕ και υπάρχει μια ειδική διεύθυνση για αυτό το πρόγραμμα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, ο κάθε ένας μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα και να συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Στα πλαίσια της συνεργασίας που ξεκινήσαμε πριν από μερικούς μήνες με την ίδρυση στο επιμελητήριό μας Γραφείου Προώθησης Εξαγωγών, έρχεται σήμερα, σαν συνέχεια της προηγούμενης παρουσίασης που είχαμε κάνει, να μιλήσει ακριβώς για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα πιλωτικό, το οποίο μπορεί να παρακολουθούν εξαγωγικές επιχειρήσεις, να εντάσσονται σε αυτό και να μετρούνται τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. Έχω πει και στο παρελθόν ότι η περιοχή μας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο εξέλιξης και βιώνει ιστορικές προκλήσεις όσον αφορά τη θέση της στο ευρύτερο περιβάλλον, μια και αποτελεί ένα κέντρο, βρίσκεται στο κέντρο αναπτυσσόμενων οικονομιών της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, για να μπορέσουμε αυτή την ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε και να έχουμε αυτά αποτελέσματα, θα πρέπει να βελτιώσουμε δύο πράγματα. Την ανταγωνιστικότητα των παραγωγμένων προϊόντων και κατά συνέπεια την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, δηλαδή την απόδοσή μας στις εξαγωγές. Για να μπορούμε να βγούμε από τα στενά γεωγραφικά μας σύνορα και να μπούμε στις νέες αγορές που μας περιβάλλουν. Γνωρίζετε ότι και γνωρίζουμε όλοι ότι η Βόρειος Ελλάδα συμμετέχει στην εξαγωγική προσπάθεια της χώρας με τεράστιο ποσοστό, με το 40% των εξαγωγών και αν και η Βόρειος Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το σημείο, η περιοχή της Ροδόπης που έχει σύγχρονες επιχειρήσεις και μια σύγχρονη βιομηχανική περιοχή δεν βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αλλά μπορώ να πω προς τις τελευταίες στην εξαγωγική προσπάθεια. Έτσι λοιπόν το επιμελητήριο με τη βοήθεια του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει δομές στήριξης. Παλιές δοξασμένες στιγμές που συγκεκριμένος χώρος έσφιζε από ζωή βίωσε χθες η Λεσή Κομωτινέων. Αφορμή στάθηκε ο υποκράτικος χώρος των δικηγόρων. Αίσθηση προκάλεσαν οι καλόγουσες στολές, το άψογο μακιγιάς, ο άριστος μπουφές και η άψογη μουσική επένδυση της βραδιάς. Γι' αυτή είχε φροντίσει ο δικηγόρος Χρήστος Χατζηπέμου που ανέλαβε χθες καθήκοντα DJ, στα οποία ανταποκρίθηκε παρκώς. Όλοι έδειχναν να χαίρονται χθεσινή βραδιά χορεύοντας από σάμπα μέχρι ταγκό. Εξαιρετικής εμφανίσεως και σπάνιες πρωτοτυπίας στη στολή της κυρίας Μέκου που για ακόμη μια φορά αυτοσχεδίασε. Ποκαχόντας! Με μαχαιριά! Ναι! Διασκεδαστής! Ναι! Εσύ τι σε δημιουργεί! Μανεράιδα φυσικά! Πάρα πολύ ωραία! Ήθελα να το γελιοποιήσω τον Καρεμπέ, γι' αυτό. Επειδή είμαι αντιολυμπιαξού.
Μ' αρέσει το καρναβάλι της Βενετίας και ήταν πιο κομψή στολή. Διασκεδάζεις? Για την ώρα, ναι. Πολλά ότι δεν ήρθα ακόμα, δεν ξέρω. Το περιμένω. Να κάνω το συνδυασμό. Λάτε να εξομολογηθείτε. Καλόγρια. Πολύ σεμνή, με κόκκινη περούκα, κόκκινο νύχι. Πάντως από ό,τι βλέπετε υπάρχει κέφι, υπάρχουν τα πάντα εδώ πέρα, αρκετοί μεταπιεσμένοι, θα περάσουμε καλά σήμερα. Είναι ένας τρόπος για να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας και να δείξουμε και ένα άλλο πρόσωπο στον κόσμο, όπου πλέον απελευθερωμένοι από το άγχος και από την έννοια της καθημερινότητας, μπορούμε λίγο να ξεφύγουμε σαν άνθρωποι. Ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου προτίμησε τη στολή Ινδιάνου, όπως άλλωστε και η κόρη του Αλεξάνδρα. Ένα σύζυγός του, Κλεό, προτίμησε τη στολή μιας γλυκιάς πεταλούδας. Γιατί νομίζω ότι με το χαρακτήρα μου ταιριάζει ο Ινδιάνος. Είμαι ένας τύπος που αντιστέκεται σε κάποια πράγματα, προσπαθεί να αντιστέκεται και νομίζω ότι μου ταιριάζει γάντι η στολή του Ινδιάνου. Αλλά βέβαια, εντάξει, έπρεπε να επιλέξω έτσι κάποια αμφίεση. Και βέβαια και ένας άλλος λόγος, ότι η κόρη μου ντύθηκε Ποκαχόντας, άρα έπρεπε και εγώ να ακολουθήσω. Νόμιζα ότι θα το ξεχνούσες και θα το έλεγα εγώ. Α, μόλις το πες. Γιατί επιλέξατε τη λέξη Κομωτινέων για τη σημερινή γιορτή? Είναι η δεύτερη χρονιά που κάνουμε την Τσικνοπέμπτη, την γιορτή των Μπαλμασκέ, και μία άλλη φορά βέβαια στην πολιτιστική κίνηση, αλλά η δεύτερη χρονιά που την κάνουμε στη λέξη Κομωτινέων. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Η λέξη Κομωτινέων είναι ένας θεσμός για την πόλη μας, ιστορικός θεσμός. Είναι από τα ωραιότερα κτίρια, στο ωραιότερο που υπάρχει στην Κομωτινή. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία ο κόσμος να τη γνωρίσει την λέξη και να την πλαισιώσει και να έρχεται κάθε Τσικνοπέμπτη, γιατί δικηγόροι κάθε Τσικνοπέμπτη θα είναι τελικά εδώ πέρα. Μια που αποδείξαμε από πέρυσι ότι ξέρουμε να διασκεδάζουμε και γι' αυτό είμαστε φέτος εδώ. Χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Γνωρίζουμε ότι η λέξη Κομωτινέων πριν 50 χρόνια πριν. Γίνονταν ανεπανάληπτα αποκρέατικα ξεφαντώματα αυτές τις στιγμές που προσπαθήσατε να βιώσετε κι εσείς. Νομίζω ότι οι εποχές αλλάζουν, αλλά κατά το μέτρο του δυνατού ερχόμαστε σε αυτόν τον χώρο για να αισθανθούμε λίγο πιο ωραία αυτές τις μέρες και δεν είναι μόνο 50 χρόνια πριν. Ποιος ο λόγος συνέβρισε ένας παπαγάλου μία αγριόγατα? Την απάντηση έδωσαν χθες οι κοπέλες που εργάζονται σε γνωστό κατάστημα της πόλης, που φρόντισαν να βάλουν από νωρίς πελάτες στο κλίμα της Τσικνοπέμπτης. Ποιες είναι οι δράσεις του κόσμου που σας βλέπουνε? Οι περισσότεροι γελάνε και προσπαθούν να πιάσουν μία κουβέντα. Υπάρχουν άλλοι που είναι αδιάφοροι, σε βλέπουν και δεν λένε τίποτα. Κάθε χρόνο το κάνετε να μας καρεύεστε αυτή τη μέρα? Τα τελευταία χρόνια που είμαι φοιτήτρια, ναι. Όμορφες στιγμές και εμπνευσμένες πρωτοτυπίες που δημιουργούν ευχάριστη διάθεση. Ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση, αν και σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν από τα χιόνια στην κεντρική και νότια Ελλάδα, ενώ κλειστή εξακολουθούσε να παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας στο ύψος της Μαλακάσας, καθώς και ένα τμήμα της Αττικής Οδού. Η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας από τον κόμβο Κηφισιάς μέχρι το 85ο χιλιόμετρο έχει διακοπεί. Επίσης, εξακολουθεί να μην γίνεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Ελευσίνα, ενώ από τη Μεταμόρφωση μέχρι το αεροδρόμιο γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί η Ανατολική Αττική, η Λίμνος και η Κρήτη. Ωστόσο, τα τρένα και τα πλοία κινούνται κανονικά. Σε λειτουργική ετοιμότητα βρίσκεται το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλιος και αν και καθαρίστηκαν οι αεροδιάδρομοι, ωστόσο ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις, καθώς παρατηρήθηκε βραδύς ρυθμός στον οξυγονισμό των σταθμευμένων αεροσκαφών. Γεγονός για το οποίο εκφράστηκε η έντονη δυσφορία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Βερελή προς τη διοίκηση του αεροδρομίου.
Πραγματοποιήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη η ομιλία του Υφυπουργού Παχωδά και υποψηφίου βουλευτή του Πασόκ του Νομού Καβάλας, Γιάννη Τσακλίδη. Ο κύριος Τσακλίδης αναφέρθηκε στο έργο του Πασόκ, λέγοντας πως ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία η Ελλάδα αναβαθμίστηκε στη διεθνή σκηνή, ενώ παράλληλα έκανε λόγο και για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και την τελευταία τετραετία, έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο. Ίσως για πρώτη φορά γίνεται τόσο μεγάλο έργο στη χώρα μας. Γι' αυτό το έργο πρέπει να ενημερώσουμε νυφάλια τους πολίτες. Πρέπει να αντικρούσουμε αποτελεσματικά όλα τα ψευδοδιλήμματα που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει ο πολίτης να ξέρει και να μην παρασύρεται από τις κορώνες και από το κλίμα σύγχυσης που προσπαθεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Και θα πω μερικά πράγματα για το έργο μας, γιατί οφείλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό για την τετραετία που πέρασε και όχι μόνο. Ποιος αντικειμενικός παρατηρητής δεν θα δει ότι τα χρόνια αυτά αναβαθμίστηκε η θέση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή. Ποιος μπορεί να το αφισβητήσει. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσο κύρος. Δεν την υπολόγιζαν τόσο πολύ όλοι. Το Πρωθυπουργό μας, την κυβέρνησή μας, τη χώρα μας. Είχαμε το πρώτο εξάμεινο του 2004 την ελληνική προεδρία. Σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, παγκόσμια. Με τον πόλεμο στο Ιράκ. Υπήρχαν αντιθέσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σοβαρές. Υπήρχε κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθεί ακόμα και στη διάλυση. Και όμως, η μικρή Ελλάδα του Πασόκ με τον Κώστα Σιμίτη τα έβγαλαν θαυμάσια σε πέραση. Ξεπέρασαν τις δυσκολίες και τις κοπέλες. Και όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, αλλά ενισχύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η προοπτική της. Και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι. Φίλοι και αντίπαλοι, όλες οι χώρες, όλοι οι αρχηγοί των κρατών. Πρώτο βήμα για την αναγνώριση πτυχίων που έχουν αποκτηθεί από πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνεργάζονται με κέντρα ελευθέρων σπουδών της χώρας μας, έγινε χθες, με την έγκριση δύο σχετικών τροπολογιών από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Ωστόσο, μέχρι να ισχύσει η νέα κοινοτική οδηγία, θα περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα με έντονες διαβουλεύσεις, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσει και το Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών της Ευρώπης, το οποίο συνομοδοτεί. Χθες πάντως ψηφίστηκε η τροπολογία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Χατζηδάκη, η οποία ενσωματώθηκε στην έκθεση Ζαπαλά για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και προβλέπει ότι τα πτυχία που εκδίδονται από πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, σε αναγνώριση της πιστοποίησης θεωρούνται διπλώματα των πανεπιστημίων που τα εκδίδουν και επομένως αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Η συγκεκριμένη τροπολογία εγκρίθηκε με 321 ψήφους υπέρ και 204 κατά. Επίσης, η διπλωματική τροπολογία που κατέθεσε από τους Ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Τρακατέλη και Κώστα Χατζηδάκη εγκρίθηκε με 335 ψήφους υπέρ και 206 κατά. Αυτή η διάταξη παρέχει στα κράτη την ευχαίρεια εφαρμογής ελεγκτικών μηχανισμών με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημικής εκπαίδευσης όταν οι πανεπιστήμια ενός κράτους έχουν παραρτήματα σε άλλα κράτη-μέλη. Ωστόσο, είναι πρόωρο να μιλάμε για αναγνώριση πτυχίων, καθώς το θέμα θα παραπεμφθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο αναμένεται να συγκληθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι βιτρινές των καταστημάτων έχουν διακοσμηθεί ήδη με τα λούτρινα αρκουδάκια, τις καρδούλες, τις καρτούλες, προμηνύοντας τη γιορτή των ερωτευμένων. Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και γιορτάζουν όλοι όσοι είναι ερωτευμένοι. Δώρα, τραγούδια, γλυκά, λουλούδια και λόγια αγάπης είναι μερικά από αυτά που συνθέτουν το σκηνικό εκείνης της ημέρας. Οι νεαρές ηλικίες, πιστές στο Θεό έρωτα, έχουν αρχίσει ήδη να προμηθεύονται τα δώρα που θα χαρίσουν στο Βαλεντίνο και στη Βαλεντίνα τους. Οι προτιμίες τους ποικίλουν, αλλά περιορίζονται σε λούτρινα αρκουδάκια και καρδούλες. Ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες προτιμούν πρακτικά δώρα που το έτερο νήμιση θα χρησιμοποιεί όλο το χρόνο. Ήδη ξεκινήσανε από χθες και από την αρχή της εβδομάδος, από χθες λίγο περισσότερο και πιστεύω οι δύο τελευταίες ημέρες είναι αυτές που θα αυξηθεί περισσότερο η δουλειά. Τι προτιμάει περισσότερο ο κόσμος? Οι νεαρές ηλικίες το δείχνουν την αγάπη τους, προτιμούν τα λούτρινα και λίγο μεγαλύτερες ηλικίες παίρνουν κάτι πιο πρακτικό, τα μπρελόκ,
συνήθως τέτοια πράγματα. Εύχομαι πάντα να υπάρχει η αγάπη και ο έρωτας ανάμεσα στους ανθρώπους. Εντύπωση προκαλούν και οι τουρτίτες από το ζαχαροπλαστή ο Ντίνος έναντι του ΟΤΕ σε σχήματα καρδιάς, χρώματα του έρωτα με λόγια αγάπης. Ό,τι και να επιλέξει κανείς να χαρίσει τον αγαπημένο του, όσο μικρό και είναι το δώρο, αυτό που μετράει είναι η σκέψη και η ζεστή ατμόσφαιρα όπου θα ανταλλάξουν λόγια αγάπης σε μια βραδιά αφιερωμένη στον έρωτα. Λαμπρό παράδειγμα να αποτελούν για όλους οι πεσόντες των αγώνων για το έθνος, επισήμανε ο ταξίερχος Διονύσιος Θεοδωρίτσης στο ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων στρατιωτικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο στρατιωτικό νεκροταφείο Κομωτινής, παρουσία πολιτικής και αστυνομικής ηγεσίας, καθώς και στελεχών και οπλητών της 21ης Θεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Μετά το μνημόσυνο παρετέθηκε καφέ στη λέσχη αξιωματικών. Τελέσαμε επί μνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων στους αγώνες του έθνους, τους οποίους τιμούμε, δοξάζουμε και ευγνωμονούμε. Τιμή σε εκείνους που στη ζωή τους όρισαν να φυλάτουν Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μην κοιτάς. Θα επαναλάβει το ίδιο αιώνες αργότερα ο ποιητής, όπου είναι ταφιασμένοι τρεις ήρωες πεσόντες, στρατιώτες του οχυρού της Νυμφαίας. Να είναι πάντα αιώνια η μνήμη τους και φωτεινό το παράδειγμά τους. Τα χελιδονίσματα της Τράκης θα κυκλοφορούν τώρα και σε CD. Πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια των καθηγητών και των μαθητών του Μουσικού Σχολείου που επιτεύχθη σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής του Βυζαντινού Φλουρίου και έπειτα από τις χρηματοδοτήσεις του Νομάρχη Ροδόπης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θέλησαν να ενισχύσουν αυτή την αξιόλογη προσπάθεια. Το CD βαδίζει στα μονοπάτια της παράδοσης, περιέχει τραγούδια από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και τη Θράκη, με τη μουσική επιμέλεια, την ανορχήστρωση και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Χρήστου Χατζόπουλου που εργάστηκε φιλοκερδός επί ένα χρόνο ώστε να επιτύχει αυτό το αξιόλογο αποτέλεσμα. Η σχεδίαση του εξώφυλλου έγινε από τον Αγαθάγγελο Γεωργίου, αφιλοκερδός και ηχογράφησε από το στούντιο Μαγική Πηξίδα που λειτουργεί στη Μαρόνια. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία για την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου μας. Διότι από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς μας, μας συνόδευαν οι ευχές της Εκκλησίας μας με τον αγιασμό που τελέστηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2002. Έτσι, χωρίς δισταγμό και οπλισμένοι με θέληση προσφοράς για τον τόπο μας, αναβιώσαμε για πρώτη φορά την 1η Μαρτίου 2003 την πολιτιστική ανοιξιάτικη εκδήλωση «Χελιδονίσματα». Μια πανάρχη ελληνική γιορτή που τιμούσε τον ερχομό της Ανοίξεως και τον Αγγελιοφόρον της των Χελιδονιών. Γυρνώντας λοιπόν στους δρόμους της πόλης μας, συνοδευμένη από την παραδοσιακή ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου της πόλης μας, φρεσκάραμε και διαποτίσαμε με τη δροσερή μελωδία των παιδιών το ροδοπητό για μουσικό ξανάνιωμα. Ανοιξιάτικα κάλαντα, στα οποία είχα την τιμή να μελοποιήσω. Το CD επίσης συνοδεύεται από παραδοσιακά τραγούδια από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Σαν ενορχιστρωτής του και επιμελητής του δίσκου θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, όλους τους συναδέλφους και πάνω απ' όλα την κυρία Δήμητρα του Παλίδου για όλη τη συμβολή της σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να πω, εκτός από αυτή την παρουσίαση, τη σημερινή θα ακολουθήσει παρουσίαση το μέσα στο σχολείο, μέσα στους χώρους του σχολείου, στο πιθανόν τον επόμενο μήνα, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα τραγούδια ζωντανά. Και για όσους θέλουν μια άλλη κατάσταση στη ζωή τους, μια ποιοτική αλλαγή, θα ήθελα να δουν αυτή την προσπάθεια σαν μια προσπάθεια δική τους. Πολλές φορές η ζωή δεν έρχεται έτσι από μόνη της και η ποιότητα, η χαρά δεν μας συναντά έτσι τυχαία. Πρέπει και εμείς να έχουμε μια επιλογή. Θα έλεγα σε όλους τους συμπολίτες μας να έχουν αυτή την επιλογή, αυτού του CD. Εμείς σε αυτήν τη δουλειά, δηλαδή εμείς η Μαγική Πηξίδα, εγώ και ο αδερφός μου ο Γιώργος Πακοζίδης, έχουμε ρόλο μόνο τεχνικό. Το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα σε αυτή τη δουλειά είναι η δραστηριοποίηση των καλλιτεχνικών δυνάμεων της περιοχής.
των καθηγητών και των παιδιών. Μοναδική εμπειρία που ενθουσίασε όλα τα παιδιά περιγράφουν την εργασία για το CD οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου που δηλώνουν πως θέλουν να συνεχίσουν την παράδοση και ευχαρίστησαν τον Σύλλογο Βυζαντινού Φλουρίου που τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Είναι ότι είναι μια προσπάθεια όλων των συμμαθητών μου και των καθηγητών μας. Φυσικά μέσα από μια συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Βυζαντινού Φλουρίου της Κομωτινής. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, πιστεύω για όλα τα παιδιά. Όταν μάθαμε ότι θα γίνει ηχογράφηση και ότι θα έχουμε την τιμή να βγάλουμε ένα CD στο οποίο θα παρουσιάζουμε τα παραδοσιακά κομμάτια του τόπου μας, ενθουσιαστήκαμε όλοι πάρα πολύ και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την παράδοση του τόπου μας. Ευχαριστήσω το Πολιτιστικό Σύλλογο που μας έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε ένα από τα όνειρά μας σαν μουσικό σχολείο, τους καθηγητές για την υπομονή τους βέβαια, και θέλω να πω ότι αξίζει να ακούμε το CD. Έχουμε σε αυτό το CD μέσα περιλαμβάνονται τα παραδοσιακά τραγούδια του τόπου μας. Η σειρά μου και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους, τα παιδιά για την προσπάθεια αυτή που κάναμε για να βγάλουμε αυτό το CD. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους μας. Στις 16 Φεβρουαρίου, εφημερίδα Αντιφωνητής διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης εκδήλωση με θέμα «Ο αντιστοιχειακός χαρακτήρας της νεοελληνικής κουλτούρας». Σύμφωνα με τις καθημερινές δηλώσεις στο Art Channel του εκδότη της εφημερίδας Αντιφωνητής Καραΐσκο Κωνσταντίνο. Ο μιλητής ήταν ο καταξιωμένος καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας και θεωρίας της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων Ερατοσθένης Καψωμένος και ο εκδότης της συγγραφέας Γεώργης Καραμπελάς. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία της εφημερίδας σας στις 16 του μηνός. Δώστε μας κάποιες λεπτομέρειες και πώς έγινε αυτή η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τίτλος ενδεχομένως να ακούγεται κάπως κουλτουριάρικος όπως λέμε και αποθετικός, ωστόσο η διάλεξη είναι καταπληκτική νομίζω και θα εκπλήξει τον κόσμο ο οποίος θα έρθει. Είναι δύο μιλητές, ο κύριος Ερατοσθένης Καψωμένος που είναι νεοελληνιστής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων και καθηγητής της θεωρίας της λογοτεχνίας. Η πρώτη βασική εισήγηση είναι δική του και αναλύει το πώς μέσα από τη σημειωτική του προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας ανοιχνεύει τη διάσταση που υπάρχει μέσα στην ελληνική κουλτούρα ανάμεσα στο νόμιμο και το παράνομο, ταυτίζοντας το νόμιμο πολλές φορές με το άδικο ως κάτι το οποίο το έχει επιβάλει η εξουσία θεσμοθετώντας την νόμος, και από την άλλη την αντίσταση απέναντι σε αυτήν την εξουσία του πολίτη και της κοινωνίας που περνάει από την άλλη πλευρά. Κυρία Καραΐσκο, μιλούμε για το νόμιμο και το παράνομο μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Να το προσδιορίσουμε και χρονικά αυτό. Δεν είναι αφηρημένο, φαντάζομαι. Ναι. Αφορά ολόκληρη την περίοδο των τελευταίων αιώνων. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα προϊόν που έχει προέλθει από τις ιστορικές συνθήκες που πέρασε ο νέος ελληνισμός. Και ακριβώς αυτές τις ιστορικές συνθήκες τις αναλύει ο κύριος Γιώργος Καραμπαλιάς, ο γνωστός εκδότης και συγγραφέας, στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, όπου παρουσιάζεται αυτό το οποίο έχει αναδείξει ο Σβορώνος ως αντιστασιακό ήθος στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πώς ο ελληνισμός βρέθηκε εδώ και 1000 χρόνια περίπου μεταξύ Ανατολής και Δύσης, πιεζόμενος από τη μια από τους Τούρκους και από την άλλη από τους Φράγκους, και διαμόρφωσε μια τέτοια κουλτούρα η οποία επιβιώνει μέσα από τα κείμενα του ελληνικού λόγου. Το Κοξεφάντομ πραγματοποίησε χθες ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων του Θρυλωρίου σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης Κομωτινής, με αφορμή τις μέρες που έρχονται, αλλά και να αποφύγουν λίγο το άγχος καθημερινότητα. Παρόντες όλες που διασκέδασαν πολύ χώρο και κέφι. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θρυλωρίου, Αγαθία Μαξοπούλου, μεταξύ άλλων τόνισε πως στόχος του Συλλόγου είναι η θεμελίωση του Πολιτιστικού Κέντρου, επισημένοντας την παράσταση του Μάρχη Ροδόπη Άρη Γιαννακίδη, ενώ δεν παρέψε να αναφερθεί στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Πλέντι, το πάρτι, το λεγόμενο για τις απόκριες. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να έχουμε και τα κέφο Θρυλωρίου και Ροδίτη,
να διασκεδάσουμε, να βάλουμε κι εμείς απόψε τη μάσκα της αισιοδοξίας. Έχω πει σε όλες τις γυναίκες να φορέσουν απόψε τις μάσκες, να βάλουμε τη μάσκα της αισιοδοξίας, να αφήσουμε λίγο τα προβλήματά μας και να διασκεδάσουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι για τη χρονιά που διανύουμε? Οι στόχοι μας είναι αρκετοί. Θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε πολλά για το χωριό μας, αν και δεν έχουμε πολλές προοπτικές. Όπως ξέρετε, η καιρή είναι δύσκολη. Ο πρώτος στόχος μας είναι να βάλουμε τα θεμέλια για το πολιτιστικό μας κέντρο. Αυτό μας το έχουν υποσχεθεί όλοι κατά σειρά οι νομάρχες. Τώρα ο νομάρχης μας, που τον εκτιμούμε πάρα πολύ, που είναι ένα δικό μας παιδί, μας υποσχέθηκε ότι θα μας το κάνει. Ο στόχος μας είναι αυτός τώρα, για να βάλουμε τα θεμέλια μας. Παρόμοιες εκδηλώσεις για την απόκρεια, όχι. Μετά έχουμε μία εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας και επειδή είναι οι εκλογές, θα την κάνουμε 14 Μαρτίου. Συνεχίστηκε σήμερα το ποτάθλημα της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Τράκης με τη Δόξα Γρατινής να περνάει νικηφόρα από το Σπάτακο Αγίου Θεοδόρου με 3-0 και να αυξάνει τη διαφορά στους 7 βαθμούς, έχοντας κάνει το ρεπό της στο φετινό ποτάθλημα. Στο δημοτικό στάδιο Κομωτινής, Ορφέας ιτήθηκε 1-0 από το Ατώ Αργενών. Για να δούμε τι είπε στο τέλος του αγώνα ο προπονητής της νικήτριας Κώστας Καταρίδης. Μόλις έχει κλείσει ο αγώνας του Ορφέα Κομωτινής με τον ΑΕΤΟ Αργανών, 1-0 τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του ΑΕΤΟ Αργανών. Κοντά μας είναι ο παίκτης και προπονητής της ομάδας, ο Κώστας ο Κατσαρίδης. Κώστα, για πες μας πώς είδες το σημερινό παιχνίδι. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι, ήσυχο, και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε κι εμείς και άλλες ευκαιρίες και ο Ορφέας είχε κάποιες ευκαιρίες. Κερδίσαμε, εντάξει. Ήταν, πιστεύω, ένα ήσυχο, αδιάφορο παιχνίδι. Έγινε ωραίο παιχνίδι. Σε τι σκοπεύει στη συνέχεια η ομάδα σου? Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, εντάξει, εμείς δεν έχουμε στόχους. Σκοπός μας είναι να έχουμε μια καλή ομάδα. Να μας σέβονται όλες οι ομάδες. Πιστεύω, εδώ και 4 χρόνια που είμαι εκεί, κάτι κάναμε. Σήμερα, αν και είχαμε αρκετές ελλείψεις, έμεινα ευχαριστημένος και από τα άλλα τα παιδιά. Κοιτάζουμε, να παίζουμε όσο δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο. Και από την κορυφή της ομάδας που θα αγωνιστούν, ποιες βλέπεις για άνοδο? Πιστεύω, εντάξει, η Γρατινή, ο Σπάρδοκος. Σήμερα, να σου πω την αλήθεια, και ο Ορφέας δεν μ' άρεσε τόσο. Γιατί ο Ορφέας, πιστεύω, αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι καλύτερες, πιστεύω. Θα παλέψουν, αν γίνουν μπαράζ, δηλαδή αυτές οι τρεις πιστεύω θα παλέψουν για την άνοδο. Ένα μήνυμα στους Κομωτινούς φιλάθλους ή μάλλον στους φιλάθλους του Νομού Ροδόπης γενικότερα για το ποδόσφαιρο? Βλέπω φέτος ότι, εντάξει, γενικά στον Παθρακικό έρχεται ο κόσμος, τον παρακολουθεί. Βέβαια, σήμερα ας πούμε εδώ πέρα στο τοπικό πρωτάθλημα για ένα καλό παιχνίδι και δεν είχε ούτε 10 φιλάθλους. Πιστεύω ότι και ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει και το τοπικό πρωτάθλημα, γιατί από αυτές τις ομάδες θα πάνε ομάδες στον Παθρακικό ή και κάποια ομάδα θα ανεβεί ακόμη. Να δουν, υπάρχουν πιστεύω καλοί παίχτες. Θέλουμε τον κόσμο πιο κοντά. Δηλαδή στα χωριά έρχεται περισσότερος κόσμος από ότι εδώ στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής ήταν τα εξής: Ορφέας Κομωτινής Αργιανά 0-1, Κοπτερό Αίγυρος 1-3, Άγιοι Θεόδωροι Γρατινή 0-3, Ίασμος Γλυκονέρη 2-0, Σώστης Παέποντιον 2-2, Φιλία Νέος Ιδροχώρη 0-3, Ροδίτης Φιλίρα 2-1. Ρεπό είχαν οι Σάπες. Η βαθμολογία σε 22 αγώνες. Η Γρατινή με 57 βαθμούς πάντα στην κορυφή, έχοντας αυξήσει τη διαφορά στους 7 βαθμούς και έχοντας κάνει το ρεπό, ενώ ο Σπάτακος, που είναι δεύτερος με 50 βαθμούς, δεν έχει κάνει το ρεπό του. Σάπες 42, Ορφέας 40, Νέος Ιδροχώρη 38, Ροδίτης 35, Αργιανά 34, Ίασμος 30, Κοπτερό 28, Φιλίρα 26, Σώστης 24, Αίγυρος 22, Γλυκονέρη 20, Παέποντιον 17, Φιλία 4, ενώ η Παραδημία έχει αποχωρήσει.